Στη Μυτιλίνη έχουν πατήσει ένα σωρό κόσμος, δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται. Δηλώνουν ότι προέρχονται από εκεί, δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν γνωρίζουμε το ποιόν τους. Μπορεί να είναι από μαχαιροβγάλτες μέχρι επιστήμονες. Έχουμε τις ΜΚΟ, οι οποίες όπου έχουν πάει, όπου έχουν διαβεί, το γνωρίζουμε το σύστημα αυτό ποιο είναι. Στο τέλος θα βάλουν τις τοπικές κοινωνίες να μαλώνουν μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχουν τριών κατηγοριών πολίτες. Ο πρώτος πολίτης είναι αυτός που εξυπηρετείται. Πώς εξυπηρετείται, όποιος μιλάει, τον πιάνουνε, έλα να σου βολέψω το παιδί σου, έλα να σου βολέψω τον ανιψιό σου, μόλις βολευτεί, σταματάει να μιλάει. Όποιος μιλάει, έλα να σου νοικιάσω το σπιτάκι σου, οπότε αρχίζει και κονομάει το χρήμα, οπότε τελειώνει να μιλάει. Ο επαγγελματίας, μόλις αρχίσει να μιλάει, να πάρω από το μαγαζάκι σου και κάτι να τα βολέψεις κι εσύ, οπότε σταματάει να μιλάει. Και βρίσκεται και η άλλη μεριά, η οποία δεν έχει να υποφεληθεί οικονομικά με κάτι και το μόνο που βιώνει είναι η ζωή του να υποβαθμίζεται. Με αποτέλεσμα, μετά τις 9 η ώρα θα δείτε ότι ο κόσμος, ο τοπικός πληθυσμός αποφεύγει να κυκλοφορεί. Άρα έχει αλλάξει η ζωή σου. Έχει μεταβληθεί η ζωή σου. Η ποιότητα της ζωής σου. Οι Σύριοι έχουν φύγει και έχουν μείνει μόνο οι μετανάστες. Δεν υπάρχει πρόσφυγας πλέον εδώ στη Μυτιλίνη πάνω. Η προσωπική μου η άποψη είναι ότι λόγω του DNA της νυν κυβέρνησης είναι ότι θέλουν να επανδρώσουν πλέον τα νησιά και την γενικότερα την Ελλάδα. Να την επανδρώσουν με τι δηλαδή? Με Ισλαμιστές. Καλά, η ελληνική κυβέρνηση θα θέλει να το κάνει αυτό, πιστεύετε? Μπορεί να το θέλει. Είναι στο DNA της. Όταν λέει δεν έχουμε σύνορα, έχουμε ανοιχτά σύνορα, είναι η φιλοσοφία τους. Πριν από 6 μέρες υπογράφτηκε από τον Αβραμόπουλο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το δικαίωμα σε όλους τους πρόσφυγες να εγκαθίσταται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Δηλαδή, τι υπογράφουν, δεν ξέρουν το τι υπογράφουν. Έχουμε εμείς, προσέξτε να δείτε κάτι, έχουμε τη γνώση και την εμπειρία πάνω στην Ξάνθη και στην Κομωτινή. Το γνωρίζουμε το πρόβλημα. Δεν ξέρω εάν εσείς έχετε εντριφτεί επί του θέματος. Εμείς όμως, σαν αξιωματικοί που έχουμε υπηρετήσει στη Βόρειο Ελλάδα και δει στον Εύρο και στην Μακεδονία, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν βάλει μυαλό. Εγκαθιστούν Ισλαμιστές στα σύνορα με την Τουρκία. Έχουμε το πρόβλημα, το τωρινό πρόβλημα, το γνωρίζουμε όλοι, στο Αιγαίο. Έχουμε ενδείξεις και αποδείξεις ότι τύποι τους ξεσηκώνουν. Λέγονται αυτοί αλληλέγγυοι, λέγονται ΜΚΟ, λέγονται, εγώ τους λέω, πράκτορες της Τουρκίας. Δεν ξέρω τι είναι. Το σίγουρο είναι όμως ότι τους ξεσηκώνουν. Ποικίλο τρόπος. Είτε για μια διαμαρτυρία, είτε για μια πορεία, είτε για οτιδήποτε. Εάν σε κάποια στιγμή μέσα στο καινούριο σχέδιο που επικρατεί τώρα, που θέλουν να φτιάξουν των στρατοπέδων μεταστάθμευσης των μεταναστών, εάν αυτούς τους ανθρώπους τους έχουν έγκλειστους μετά από τόσο χρόνο παραμονής τους εδώ και με την σκέψη ότι θα είναι έγκλειστοι, εάν οι επιτίδοι τους ξεσηκώσουν και πούμε χιλιάτομα,
Εγώ θα πω 1000. Είναι εκεί, στη Μόρια είναι 5000. Με ηλικία από 18 έως 35 ετών. Δηλαδή όλοι, εγώ τους χαρακτηρίζω μάχημους. Σε μία ηλικία μαχητή. Που δεν ξέρουμε τι εκπαίδευση έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Ήρθανε και ό,τι δηλώσει στην Ελλάδα είσαι. Στην Μυτιλήνη απάνω έχουμε 4 δημιουργίες ΜΑΤ. Δηλαδή 60 με 80 άτομα. Αυτή είναι. Ποιος θα τους σταματήσει? Κατεβαίνουν, αρχίζουν κάτω και σπάνε βιτρίνες. Σπάνε μαγαζιά. Σε στυλ διαμαρτυρίας. Ποιος θα τους σταματήσει? Σας προφέρω, κανένας. Που καθημερινά εδώ πέρα οι άνθρωποι έτσι βλέπουν απέναντι την Τουρκία. Και αν θα γίνει οτιδήποτε, θα είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα δεχθούν όχι μόνο τις συνέπειες. Γιατί οι συνέπειες που θα δεχθούν οι Τούρκοι είναι πολύ περισσότερες από εμάς. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι οποιοδήποτε νήσι. Μπορεί να δείχνουν τις τρεις γριούλες με ένα, που κρατάνε στο χέρι ένα μεταναστόπουλο, αλλά να ξέρουν όμως από την άλλη ότι οι εθνοφύλακες εδώ πέρα δεν κρατάνε μωρά, κρατάνε όπλα. Και τα όπλα αυτά, σας πληροφορώ ότι κάθε Σαββατοκύριακο κάνουν εκπαίδευση. Έτσι. Και η εκπαίδευση αυτή θα τη βγάλουμε, όλη αυτή την εκπαίδευση απάνω τους. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι κοιμόμαστε ήσυχοι και δεν το έχουμε εξασφαλίσει αυτό το πράγμα, τον ύπνο μας εδώ πέρα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεδομένα πια. Έχουμε τα δεδομένα πρώτον του ΣΤΕ, το οποίο βγαίνει και λέει επίσημα πλέον ότι μετανάστης και πρόσφυγας είναι αυτός που πάει στην πρώτη ασφαλή χώρα. Πρώτη ασφαλή χώρα για όλους αυτούς είναι η Τουρκία. Εκτός εάν η Ευρώπη και ο ΙΕ δεν θεωρεί ασφαλή χώρα την Τουρκία. Αλλά δεν το έχουν ανακοινώσει και δεν το έχουν αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν η πρώτη ασφαλή χώρα είναι η Τουρκία. Από εκεί και πλέον εμείς που είμαστε δεύτερη χώρα που δεχόμαστε αυτό το κύμα, είναι λαθρομετανάστες άπαντες. Από πού είσαι? Είμαι από τάδε. Έχει διαπιστωθεί όμως ότι λένε ψέματα. Και το λένε εσχεμένα ψέματα για να μην μπορούν να τους γυρίσουν πίσω. Άρα λοιπόν τα στοιχεία τα οποία και από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά είναι λάθος. Δεν ταυτοποιούνται. Δεν μου λέει κανένας ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται από εδώ, στρατολογούνται, τους φέρουν από εδώ και σε κάποια δεδομένη στιγμή θα δράσουν σύμφωνα κάποιου σχεδίου, πιθανού σχεδίου. Όλοι ξέρουμε ότι το κινητό με το GPS μας δείχνει το στίγμα μας. Πάει στο πολυβολείο και παίρνει το στίγμα. Δεν χρειάζεται φωτογραφία. Πάει στο στρατόπεδο και παίρνει το στίγμα. Θα μου πείτε, μα είναι τώρα, τώρα τα βλέπεις όλα. Όλα είναι σχετικά. Μπορεί να το δεις σήμερα και αύριο να έχει μετακινηθεί ένα οπλικό σύστημα. Απλούστατα κάνουν την επικαιροποίηση. Και εσείς σήμερα είσαι στη Μυτιλήνη, αύριο δεν είσαι στη Μυτιλήνη, είσαι στην Αθήνα. Πώς θα επικαιροποιήσω όμως εγώ ότι είσαι στην Αθήνα? Από το κινητό σας τηλέφωνο. Εάν στο πρόγραμμά σας έχετε το GPS και βλέπω εγώ το GPS, ξέρω πού είσαστε. Επομένως, χαρτογραφούνε μυστικά τα πάντα. Ξέρουνε πού είναι οι μονάδες, αν βγήκε κάποια μονάδα έξω, τι ενέργειες γίνονται. Είναι έτοιμη η κοινωνία αυτή εδώ να απορροφήσει αυτούς τους ανθρώπους? Όχι. Γενικότερα η χώρα μας. Όχι. Και θα σας πω το εξής. Λοιπόν. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή η Μυτιλήνη είναι ένας τόπος με τη μεγαλύτερη ανεργία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν τους τοποθετήσουν εδώ ή τους αφήσουν εδώ, οι οποίοι σε μια ηλικία 18, σας είπα 35,
μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια, τι θα κάνουνε? Θα τους ταΐζουμε, θα τους ποτίζουμε και θα γυρνάνε να πειράζουν δεξιά και αριστερά τις γυναίκες? Δεν υπάρχει πλέον επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Το νησί έχει χωριστεί στα δύο. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Είναι σε αυτούς τους οποίους, σας είπα και προηγουμένως, τα κονομάνε, έχουν κάποιες οικονομικές επιπτώσεις, είτε και λόγω ιδεολειψίων, και από τους άλλους που τους έχει μειωθεί η ζωή, έχει υποβαθμιστεί η ζωή τους και δεν έχουν και τα οικονομικά ωφέλη. Έχουν χάσει τον τουρισμό, έχουν χάσει τα οικονομικά τους, έχουν χάσει. Έχουμε προσθέσει πάνω στον κομματικό κικαιώνα, έχουμε προσθέσει άλλο ένα κομμάτι εμφυλίου. Μην ξεχνάμε, πρότινος υπήρχαν καφενεία τα οποία ήταν η πράσινη και η μπλε. Εάν θα κατέβετε στη Μυτιλίνη και αν θέλετε να σας πάω, θα δείτε μαγαζιά τα οποία λειτουργούν μόνο με μετανάστες. Δεν πατάει άνθρωπος εκεί. Έχουμε καταντήσει να βάζουμε λεωφορεία μόνο για μετανάστες. Το πρώτο πράγμα που απέφχομαι και επευχερία θα δώσω συγχαρητήρια στον Κοντζιά σαν υπουργός εξωτερικών που έδωσε το μήνυμα στους Τούρκους ότι μέχρι εδώ ήταν, την επόμενη φορά θα πάρουν την απάντηση και έτσι πρέπει να είναι. Απεύχομαι να μην έχουμε κάτι με την Τουρκία. Διότι αυτό θα ήταν και το τελειωτικό, ας το πούμε, χτύπημα για την Ελλάδα. Όχι από θέματα ανικανότητας, έτσι. Εννοώ εμπλοκής οικονομικά για τη ζωή μας, την εγγένεια ζωή μας. Το μεταναστευτικό, επειδή έχει πολύ ψωμί, τρώει πάρα πολλοί κόσμος. Αυτό το οποίο θα σας καταθέσω και έχει υποθεί δημόσια, γιατί ό,τι σας έχω πει μπορούν να αποδειχθούν εύκολα. Έτσι, όταν βγαίνει ο Γενικός Γραμματέας εδώ, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής και Μεταναστεύσεως, και λέει, ξέρετε κάτι, το μεταναστευτικό είναι ένα δεύτερο πανεπιστήμιο για την πόλη. Δεν είναι μικρή κουβέντα. Είναι η ιδεολειψία της κυβέρνησης. Γι' αυτό ξεκίνησα έτσι. Άρα λοιπόν το μεταναστευτικό όλοι το βλέπουν σαν μία κονόμα γενικότερη. Άρα λοιπόν και με τα λεγόμενα αυτά είναι ότι, ξέρετε κάτι, οι μετανάστες εδώ πέρα προσφέρουν όπως προσφέρουν οι φοιτητές. Έρχεται ο Μουζάλας και σου λέει θα πρέπει να προσαρμοστείτε σε αυτούς. Έρχεται ο καθένας και σου λέει, ξέρετε κάτι, εντάξει, δυστυχισμένοι είναι να κάνεις λίγο υπομονή. Πείτε μου, σε ποιο κράτος παντού πάει ένας μετανάστης και ένα κράτος ολόκληρο προσαρμόζεται σε 5.000, σε 10.000, σε 20.000. Δηλαδή 10 εκατομμύρια θα πάνε να προσαρμοστούν σε 70.000. Προδότες υπάρχουν πάρα πολλοί. Οι ξένοι στηρίζονται στην προδοσία, αλλά τους προδότες δεν αγάπησε κανένας. Την προδοσία πολλοί την αγάπησαν. Από εκεί όμως και πλέον, ας βγουν και να πούνε, παιδιά, ξέρετε κάτι, συμβαίνει αυτό. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να κάνεις το αυτονόητο.